Σήμερα, όπως ακούσαμε, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του μεγίστου πατρός και διδασκάλου, του Αγίου Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά, του και Θαυματουργού. Ο Άγιος Γρηγόριος ή το Υιός ευγενεστάτης οικογενείας της Κωνσταντινούπολης, ο πατήρ του ή το Υπουργός του Αυτοκράτορος και αλέτων και ευσεβέστατος, ώστε μας λέει ο βίος του Αγίου ότι πολλές φορές την ώρα που είχαν υπουργικό συμβούλιο με τον Αυτοκράτορα, εκείνος ευηθίζεται στην ιερά προσευχή. Και λέγανε οι άλλοι υπουργοί στον βασιλέα ότι δεν βλέπετε ο Κωνσταντίος, έτσι λέγεται ο Κωνσταντίος, δεν παρακολουθεί τη συζήτηση. Και ο βασιλεύς ήταν ευσεβής, έλεγε δεν πειράζει, αφήστε τον αυτόν, αυτός κάνει ανώτερον έργο από εμάς. Όταν κατάλαβε, ισθένησε ο Κωνσταντίος και κατάλαβε ότι θα πεθάνει, ήκουσε τη σύζυγό του η οποία του έλεγε δεν λες τον Αυτοκράτορα να προστατεύει τα παιδιά μας, είχαν αρκετά παιδιά, πολύ τέκνη. Και ο Κωνσταντίος είπε, μα τον Αυτοκράτορα θα βάλουμε να προστατεύει τα παιδιά μας, εδώ έχουμε την Παναγία μας. Εγώ τα ανέρθησα στην Παναγία μας. Πράγματι κοιμήθη ο Κωνσταντίος και η Παναγία εφώτισε τον Αυτοκράτορα και ανέλαβε την προστασία των παιδιών. Ο Άγιος Γρηγόριος, εις ηλικίαν 20 ετών, είχε τελειώσει τις σπουδές του στην θεολογία και τη φιλοσοφία, ή το άριστο στη φιλοσοφία. Και όμως ο πόθος του Θεού, την ψυχή του την έκαμε να στρέφεται προς τα ουράνια και γι' αυτό έφυγε από την πόλη και ήρθε στο Άγιον Όρο να μονάσει. Αφού τακτοποίησε τη μητέρα, τους αδερφές του σε γυναικεία μοναστήρια, και αυτός ήρθε στο Άγιον Όρος 20 ετών. Εκεί στο Άγιον Όρος έκαμε άσκηση πολύ, προσευχή πολύ. Ο βίος του λέει θαυμαστά πράγματα για την περίοδο της διαμονής του στο Άγιον Όρος. Συγκαταλέχθηκε στην ομάδα των ησυχαστών, οι οποίοι είχαν την ωραία προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή, και έφτασε μεγάλα μέτρα αρετής. Εκεί είχε πολύ η προσευχή που επανελάμβανε συνέχεια ήταν «Φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος». Ενεφανίστη η Παναγία και του είπε «Τι ζητάς?» και της είπε «Τι άλλο να ζητάω ένας αμαρτωλός άνθρωπος παρά να με φωτίσει το Πνεύμα το Άγιον». Και η Παναγία τον παρηγόρησε, του είπε ότι θα λάβει τον θείο φωτισμό όπως τον έλαβε. Και στη συνεχεία, όταν ήρθε ο Βαρλάμ, ένας δυτικός μοναχός, ο οποίος ήταν ανατεθραμένος με την αγωγή και φιλοσοφία των δυτικών, των ουμανιστών της Δύσεως, και άρχισε να κηρύττει μια αίρεση, την αίρεση ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να λάβει εμπειρία του Θεού μόνο δια της φιλοσοφίας, μόνο άμα ο άνθρωπος μάθει την σοφία του κόσμου μπορεί να ανοίξει τα μάτια του και να δει κάτι από τον Θεό. Αυτό ήταν μεγάλη πλάνη, ήταν ένας σκέτος ορθολογισμός, και γι' αυτό κατηγορούσε και τους μοναχούς του Αγίου Όρους, οι οποίοι είχαν εμπειρίες του Θεού, και μάλιστα την υψίστην εμπειρία της θεοπτίας του ακτίστου φωτός. Τους κατηγορούσε ότι πλανώνται, και όταν αυτά έγιναν γνωστά και άρχισαν οι ορθόδοξοι άνθρωποι να στενοχωρούνται, ζήτησαν από τον Άγιο Παλαμά να βγει στον κόσμο, ιερομόναχος ήταν τότε, να υπερασπίσει την ορθοδοξία. Και ο Άγιος Γρηγόριος, αν και ησυχαστής, που δεν ήθελε καθόλου να βγει στον κόσμο, από αγάπη για την Εκκλησία, για τους ανθρώπους, να μην χαθεί η πίστη, η αληθινή και η ορθόδοξος, βγήκε στη Θεσσαλονίκη και έρχεσαι να αντιμετωπίζει με θεολογικών τρόπων και με ομιλίες θεόπνευστες την πλάνη του Βαρλάμ. Και έλεγε ο Άγιος Παλαμάς, αυτό τώρα θέλω να προσέξετε, ότι το Θεό δεν τον βλέπουμε με το μυαλό μας, με τις γνώσεις μας, αλλά μόνο αν έχουμε καθαρή καρδιά.
αν έχουμε καθαρή καρδιά, έχουμε καθαρή στην καρδιά μας από τα πάθη, τότε μπορούμε να δούμε τον Θεό. Όπως λέει ο Κύριος στους μακαρισμούς, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Και μπορεί ο άνθρωπος να λάβει εμπειρία του Θεού όταν καθαρίζεται από τα πάθη, όταν προσεύχεται και όταν μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας. Όταν μπαίνει μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τότε ο χριστιανός μπορεί να βλέπει τον Θεό, να λαμβάνει εμπειρίες του Θεού. Ο Θεός δεν είναι μια εξίσωση που πρέπει να αντιλήσουμε με το μυαλό μας, ούτε μια ιδέα. Ο Θεός είναι πρόσωπο, είναι τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και τα πρόσωπα τα γνωρίζουμε δια της αγάπης. Όπως και ένα ανθρώπινο πρόσωπο δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε παρά μόνο αν το αγαπάμε. Για να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο πρέπει να τον αγαπάμε. Και ο άνθρωπος που είναι πρόσωπο δεν είναι ιδέα, ούτε είναι εξίσωση να αντιλήσουμε, αλλά είναι πρόσωπο, είναι πρόσωπο ή προσωπικότης. Και τα πρόσωπα, τις προσωπικότητες, μόνο δια της αγάπης τους γνωρίζουμε. Και έτσι, πόσο μάλλον τον Θεό. Και μόνο αν κανείς αγαπήσει τον Θεό και ετοιμάσει τον εαυτό του για τον Θεό και καθαρίσει την ψυχή του από τα πάθη, καθαρίσει, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, το οπτικό μέρος ψυχής, το μέρος που βλέπει, τότε μπορεί σιγά σιγά και, όπως είπα, προσεύχεται και μετέχει στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, μπορεί τότε να αρχίσει να λαμβάνει εμπειρίες του Θεού. Τι είναι αυτές οι εμπειρίες του Θεού? Οι εμπειρίες του Θεού είναι κατώτερες και ανώτερες. Πρώτη εμπειρία του Θεού είναι το να νιώθει κανείς μια χαρά την ώρα της προσευχής ή την ώρα του εκκλησιασμού ή μετά την εξομολόγηση. Νιώθουμε μια χαρά. Αυτή η χαρά είναι πνευματική χαρά, δεν είναι ψυχολογική. Είναι εμπειρία του Θεού. Μας επισκέπτεται ο Θεός και μας παρηγορεί με μια χαρά. Άλλη εμπειρία ανώτερη από αυτή η χαρά είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και κλαίει από μετάνοια για τις αμαρτίες του, και αυτά τα δάκρυα, όπως ξέρετε, φέρουν πολύ ανακούφιση στην ψυχή. Αυτή είναι και αυτή μια ανωτέρα εμπειρία της χάρητος του Θεού. Υπάρχει και άλλη ανωτέρα εμπειρία, τα δάκρυα του θείου έρωτος. Όταν η ψυχή γεμίσει από έρωτα για το Θεό και κλαίει ο άνθρωπος από αγάπη για το Θεό, όχι πια για τις αμαρτίες που έχουν συγχωρεθεί, αλλά από αγάπη για το Θεό, και αυτή είναι μια ανωτέρα εμπειρία του Θεού. Αλλά η υψίστη εμπειρία του Θεού είναι αυτή που επέτυχαν οι Άγιοι, το να μπορεί ο άνθρωπος να δει το άκτιστο φως. Το άκτιστο φως είναι αυτό που είδαν οι Άγιοι Απόστολοι στο Θαβόρ, στο όρος Θαβόρ, στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Θυμάστε που έλαμψε ως ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά ως το φως. Τότε αυτό το φως πάντοτε το είχε ο Χριστός, αφού είναι Υιός του Θεού και Θεός. Σε αυτό το φως ήταν πάντοτε ο Χριστός. Αλλά οι μαθητές δεν μπορούσαν να το δουν, διότι τα μάτια τους δεν είχαν ανοιχθεί. Τότε ο Κύριος ευλόγησε να ανοίξουν για λίγο τα μάτια τους, τα πνευματικά τους μάτια, και να δούνε αυτό που πάντα ήταν ο Χριστός, την δόξα της Θεότητας, το άκτιστο φως. Το λέμε άκτιστο φως γιατί δεν είναι υλικό φως, όπως είναι αυτά τα φώτα που ανάβουμε τα διάφορα, και σήμερα έχουμε πάρα πολλά, αλλά μας λείπει το άκτιστο φως. Αλλά είναι φως άκτιστον, δεν είναι κτιστόν, δεν είναι κτίσμα του Θεού, είναι ούτε είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά είναι το φως της ακτινοβολίας του Θεού. Είναι Θεός, δεν είναι η ουσία του Θεού, αλλά είναι ενέργεια του Θεού. Ο Θεός λοιπόν κατά τον Άγιο Παλαμά και τον Άγιο Βασίλειο και τους πατέρες Ορθόδοξης Εκκλησίας μας έχει ουσία και ενέργεια. Και η μεν ουσία του Θεού είναι απρόσιτος. Κανείς δεν μπορεί να δει την ουσία του Θεού. Ουδείς όψε το πρόσωπό μου και ζήσετε. Μπορούμε όμως, οικονομεί ο Θεός, να δούμε την ενέργεια του Θεού, τις ενέργειες του Θεού, και μία από τις ενέργειες του Θεού είναι το άκτιστο φως. Αυτό το φως βέβαια το έβλεπαν και οι Άγιοι Απόστολοι, και πολλές φορές και οι Άγιοι
έχουμε στους βίους των Αγίων παραδείγματα ότι έβλεπαν αυτό το άκτιστο φως, που σημαίνει ότι πλέον καθάρισαν τελείως τα μάτια της ψυχής τους από τα πάθη και με προσευχή και μεγάλη αγάπη προς τον Θεό αξιώθηκαν να δουν αυτό το άκτιστο φως που είναι ενέργεια του Θεού και είναι Θεός. Δεν είναι ουσία του Θεού, αλλά αυτό το φως είναι Θεός, είναι θείον φως. Αυτά έδιδεσαι ο Άγιος Παλαμάς, αυτά δεν αρέσαν στους δυτικούς που ήταν ορθολογιστές και άρεσαν μεγάλοι αγώνες. Τον Άγιο Παλαμά τον κατηγόρησαν, τον κλείσανε στο μπουντρούμι της Κωνσταντινούπολης των Ανακτόρων 4 χρόνια στη φυλακή, τον πήραν εξόριστο οι Τούρκοι στη Μικρά Ασία άλλα 3-4 χρόνια, τον έδιωξαν από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ήταν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, πήγε στη Λίμνο εξορία, εκεί στη Λίμνο έκανε ένα θαύμα, είχε πέσει τότε Πανόλης και η εντοκάστρο Λίμνη που ήταν μέσα στο κάστρο, την πρωτεύουσα, ζήτησαν από τον Άγιο που ήταν εκεί στη Λίμνο εξόριστος να πάει να τους ευλογήσει να θεραπευθούν από την ασθένεια. Ο Άγιος πήγε λοιπόν, πήρε και τους ανθρώπους που μαζί του, τα πνευματικά του παιδιά, 2-3 πόσο είχε. Αυτοί φοβόντουσαν να πάνε, μην κολλήσουν. Αλλά ο Άγιος έλεγε, ελάτε μη φοβάστε. Πήγα λοιπόν, μπήκανε στο κάστρο μέσα που ήταν η αρρώστια και κολλούσε ο ένας από τον άλλον και έκανε προσευχή ο Άγιος και θεραπεύτησαν οι άνθρωποι, έφυγε η Πανόλης. Αυτοί όμως που συνόδευαν τον Άγιο Γρηγόριο κόλλησαν, διότι ήταν ολιγόπιστοι. Αλλά τους θεράπευσε και αυτούς ο Άγιος Γρηγόριος. Και όταν μάθανε οι Θεσσαλονικείς αυτά που τον είχαν διώξει, ότι έκανε τέτοιο μεγάλο θαύμα και απείλαξε εκεί τους ανθρώπους από την Πανόλη, κατάλαβαν τι θησαυρό είχαν και τι έχασαν. Και αμέσως έστειλαν και τον πήρανε. Τον φέραν πίσω στη Θεσσαλονίκη και τότε του κάναν μεγάλη υποδοχή στη Θεσσαλονίκη. Οι ψάλτε, χωρίς να τους πει κανένας, άρχισαν να ψάλουν τον κανόνα της Αναστάσεως, που δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Και ο Άγιος Γρηγόριος, εισερχόμενος στην πόλη, έκανε προσευχή υπέρ ειρηνεύσεως των ανθρώπων, γιατί ήσαν αντιμαχόμενες τότε πολιτικές μερίδες. Και επειδή ο Άγιος συγγονίζεται για την ενότητα, τον κατηγορούσαν ότι δήθεν είναι υπέρ της τάδε μερίδος. Ενώ δεν ήταν υπέρ της ενότητας. Αλλά βλέπετε ότι οι άνθρωποι θέλουν να μας κατατάξουν σε κάποιο κόμμα, για να μας έχουν ή φίλους ή εχθρούς. Και άμα δεν μπορούν να μας κατατάξουν, τα χάνουν κι αυτοί. Λένε αυτός τι λογής είναι, τι ρόλο παίζει. Δεν είναι ούτε με το ένα κόμμα ούτε με το άλλο. Τι περίεργος άνθρωπος είναι αυτός. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος μπήκε στη Θεσσαλονίκη, τους ειρήνευσε, άρχισε να λειτουργεί, να κηρύττει, να πηγαίνει σε αγρυπνίες, να πηγαίνει στα μοναστήρια, να κάνει αγρυπνίες, να μιλήσει στους μοναχούς, στις μοναχές. Σώζονται πολλά και ωραίες ομιλίες του. Παρέλειψα βέβαια να σας πω ότι προηγουμένως είχαν γίνει 3 σύνοδοι στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες εδικαίωσαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και απεφάντησαν ότι η θεολογία του Αγίου Παλαμά είναι θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εκεί λοιπόν ο Άγιος κηρύττων, λειτουργών, αγρυπνών, προσευχόμενος, θαυματουργών, έκανε θαύματα τότε, ήταν ως αρχιερεύς της Θεσσαλονίκης, σθένησε και έπεσε στο κρεβάτι. Εκεί στο κρεβάτι που ήταν, δεν έπαψε να διδάσκει τους ανθρώπους, πηγαίνουν κοντά του οι άνθρωποι, να τους συμβουλεύει, να τους διδάσκει πνευματικά, να τους καλλιεργεί πνευματικά, διότι ο πόθος του ήταν να οδηγήσει τους ανθρώπους των Θεών. Αλλά όταν ευάρινε πια, σταμάτησε εκείνη η γλώσσα, η γλυκητάτη, και το μόνο που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ήταν «Εις τα ουράνια, εις τα ουράνια», έλεγε, έβλεπε τα ουράνια, «Εις τα ουράνια, εις τα ουράνια». Έως ότου παρέδωκε την Αγία του ψυχή στις 13 Νοεμβρίου. Και εκείνη την ώρα 2 ευλαβείς ιερείς, ένας ιερομόνος και ένας έγγαμος, είδαν το άκτιστο φως το οποίο
περιέβαλε το πρόσωπό του. Και όλοι όμως, αυτό δεν το είδαν όλοι, το είδαν μόνο αυτοί οι δύο ευλαβείς κληρικοί. Όλοι όμως έβλεπαν τη γλυκύτητα που είχε το πρόσωπο του Αγίου Γρηγορίου, και έγινε η κηδεία του. Ετάφη εκεί όπου είναι σήμερα ο ναός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν ο τάφος του. Και μας εδίδαξε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ότι αν θέλουμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό, να βλέπουμε τον Θεό, να μιλάμε με τον Θεό, να λαμβάνουμε εμπειρίες θεϊκές και ουράνιες, πρέπει να καθαρίζουμε την καρδιά μας από τα πάθη, να εξομολογούμεθα, να προσευχόμεθα και να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό προσπαθούν και οι μοναχοί στο Άγιον Όρος με την ευχή Κύριε σου Χριστέ ελέησε να μαρτωλών, αλλά και πολλοί χριστιανοί στον κόσμο. Και εγώ ξέρω χριστιανούς στον κόσμο που αξιώθηκαν να έχουν θείες εμπειρίες σύμφωνα με τη δασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Εγνώρισα μία ευσεβή ψυχούλα, θα τη θυμάται και ο αδελφός μου κύριος Δημήτριος, στον Πειραιά, καθόταν λίγο πιο πάνω από το σπίτι μας, την γερόντισα Κυρακατίνα τη λέγανε, θυμάστε την Κυρακατίνα. Αυτή ήταν αρχόντισα πρώην ιδρέα, μετά με τις βομβαρδισμούς και αυτά τα παιδιά της τρελάθηκαν, παρέλυσαν, σήκωνε βαρύτα το σταυρό, φτώχεια μεγάλη. Όταν ήρθε η ώρα να πεθάνει σε μια φτωχή κάμαρα που υπήρχε εκεί στη γειτονιά μας, στον Πειραιά, γέμισε η κάμαρα εκείνη ευωδία, ουράνια ευωδία. Ήταν και αυτό επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Και άλλα τέτοια που σημαίνουν ότι όχι μόνο εμείς οι μοναχοί, αλλά και εσείς στον κόσμο, αν αγωνίζεστε καλώς και θεαρέστος, μπορεί να λάβετε εμπειρίες του Θεού, από τις κατώτερες μέχρι και την ανωτάτη εμπειρία του ακτίστου φωτός. Βέβαια, εμείς πρέπει να έχουμε ταπείνωση και να θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο για τέτοιες εμπειρίες. Εμείς τα λέμε μόνο Χριστέ μου, δώσε μετάνοια. Δώσε μας τη χάρη σου. Και άμα εμείς είμαστε ταπεινοί και κάνουμε αυτόν τον αγώνα, ο Χριστός θα μας αξιώσει και ουράνιες εμπειρίες. Εκείνο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διαβάζοντας το βίο του Αγίου Παλαμά, είναι ότι ο Άγιος Παλαμάς επειδή είχε την θέωση, δηλαδή είχε επιτύχει το να βλέπεις το άκτιστο φως είναι θέωσης. Οι θεωμένοι βλέπουν το άκτιστο φως, αυτοί που έχουν θεωθεί, που έχουν ενωθεί με τον Θεό. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι είχε δύο χαρίσματα τα οποία το συνόδευαν σε όλη τη ζωή. Από τότε που ήρθε στο Άγιο Όρος 20 ετών. Πρώτον χάρισμα, το αείρον δάκρυον. Δεν έλυσαν βάζει τα δάκρυα της κατανήξεως. Και αρχιεπίσκοπος που έγινε εκεί. Δεύτερον χάρισμα, η χαρά. Είχε μια εσωτερική χαρά πάντοτε. Και όταν ήταν εξόριστος και στον Μπουντρούμι τον βάλανε και όπου κι αν ήταν και οι Τούρκοι που τον είχαν πάρει, είχε χαρά. Είχε μια συνεχή χαρά μέσα του. Και αυτά τα δύο λοιπόν. Και η χαρά και το αείρον δάκρυο. Και έφτασε τέτοια μεγάλα μέτρα θεώσεως τα οποία μας αφήνουν εκπλήκτους, γιατί όχι πολλοί άνθρωποι ούτε πολλοί άγιοι έφτασαν τόσα υψηλά μέτρα θεώσεως όπως ο Άγιος Παλαμάς. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία τον τιμά ιδιαιτέρως, τρόμοτινά Δευτέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας. Προβάλλω στον Άγιο Παλαμά, προβάλλει πάλι την Ορθοδοξοπίστρη μας, με την οποία ο Άγιος Παλαμάς ενίκησε των δυτικών ορθολογισμών και των δυτικών ανθρωποκεντρισμών, γιατί η θεολογία των δυτικών, του Πάπα και των Προτεσταντών, είναι εν πολλής ανθρωποκεντρική. Έχει κέντρο των άνθρωπων, ενώ εμείς έχουμε τον θεάνθρωπον. Αυτή είναι η διαφορά μας η μεγάλη, μεταξύ δυτικού χριστιανισμού και ορθοδόξου χριστιανισμού. Εκεί προβάλλεται ο άνθρωπος. Όχι δεν πιστεύουν στον Χριστό, πιστεύουν, αλλά ο Χριστός παραμερίζεται. Εμείς όμως έχουμε ως κέντρο τον θεάνθρωπον Κύριον Ιησού Χριστόν. Και γι' αυτό μπορούμε να πούμε, να κάπως αλλάξουμε το αρχαίο ρητό που έλεγε μέτρων πάντων χρημάτων άνθρωπος. Εμείς θα πούμε μέτρων πάντων χρημάτων θεάνθρωπος. Ο θεάνθρωπος είναι η αρχή και το τέλος, είναι η ζωή μας, είναι η σωτηρία μας, είναι τα πάντα. Γι' αυτό και έχουμε τις επιφυλάξεις μας
για την έλευση του Πάπα στην Ελλάδα, παρά το σεβασμό που έχουμε και προς τον Αρχιεπίσκοπο και προς την Ιερά Σύνοδο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μας λυπεί και προσευχόμεθα στον Θεό να φωτίσει και το μακαριότατο και τους συνοδικούς να ανακαλέσουν την απόφαση αυτή, διότι ο Πάπας δεν έχει μετανοήσει για να έρθει στην Ελλάδα. Ευχόμεθα να μετανοήσει και να έρθει στην Ελλάδα. Εγώ σε κάποιο άρθρο που έγραψα προκαιρού και το δημοσίευσε και η Χριστιανική και ο Ορθόδοξος Τύπος, λέω μέσα εκεί σε αυτό το άρθρο ότι λυπόμαστε που δεν μπορούμε να υποδεχθούμε τον Πάπα όπως πρέπει, γιατί είναι άνθρωπος, είναι χριστιανός, είναι και αυτός, δεν είναι ορθόδοξος, αιρετικός είναι, αλλά είναι χριστιανός. Αλλά άμα τον υποδεχθούμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σημαίνει ότι δεν δίνουμε σημασία στην αλήθεια που έχει η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας. Γι' αυτό λοιπόν η προσευχή μας είναι αυτά που σας τα είπα, τα είπα και στον Αρχιεπίσκοπο, τα είπα στον Μακαριότατο, διότι μου έκανε την τιμή να με ρωτήσει ο Μακαριότατος. Και εγώ, επειδή τον αγαπώ και τον σέβομαι, του είπα την αλήθεια. Και όχι μόνο τα είπα, το έδωσα και γραπτός. Βέβαια, άλλοι όμως τον συμβούλευσαν τα αντίθετα. Προσευχόμεθα τώρα, χωρίς να χάσουμε το σεβασμό μας προς τον Μακαριότατο και την Ιερά Σύνοδο, να τους φωτίσει ο Θεός να αλλάξουν γνώμη και ίσως και να αλλάξουν, γιατί από ό,τι μαθαίνω ξεσηκώνονται πολλές αντιδράσεις από παντού και δεν αποκλείεται να το καταλάβουν και να ματαιώσουν. Κι αν ο Πάπας παραιτηθεί από τις αιρέσεις του και από τον ανθρωποκεντρισμό του, θα του βάλουμε και μετάνοια, γιατί η Εκκλησία τον Πάπα Ρώμης, αν είναι Ορθόδοξος, τον αναγνωρίζει πρώτον τη τάξη είναι επίσκοπο της Εκκλησίας. Πρώτα είναι ο Ρώμης και μετά είναι ο Κωνσταντινούπολης, εφόσον είναι Ορθόδοξος. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω σήμερα και να ζητήσω την ευλογία του Αγίου Παλαμά, του Αγίου Γρηγορίου, για όλοι μας να μείνουμε Ορθόδοξοι μέχρι τέλους και να πεθάνουμε Ορθόδοξοι. Είμαστε αμαρτωλοί όλοι. Και εγώ που σας μιλάω αμαρτωλός είμαι. Αλλά η ελπίδα μας είναι η Ορθοδοξία μας, η πίστη μας. Και αν πεθάνουμε Ορθόδοξοι και με μετάνοια και Ορθόδοξοι, έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Ενώ οι αιρετικοί και καλοί να είναι, δεν έχουν ελπίδα σωτηρίας, εκτός αν ο Θεός οικονομήσει κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά σύμφωνα με το Ιερό Ευαγγέλιο, δεν έχουν ελπίδα σωτηρίας. Έχουμε την ευλογία, σας έφερα και Άγιο Λειψανάκι, είναι μεγάλη ευλογία αυτή, ένα μικρό του Αγίου Παλαμά. Αυτό το Άγιον Σώμα του Αγίου Παλαμά που ήταν γεμάτο από τη χάρη του Θεού, διότι ξέρετε οι Άγιοι, όπως λέει ο Άγιος Παλαμάς τα λεφτά που θα σας πω τώρα, η χάρη του Θεού πάει πρώτα στις ψυχές των Αγίων. Από τις ψυχές πάει και στα σώματα, γιατί ψυχή και σώμα είναι ενωμένα. Από τα σώματα των Αγίων όταν κοιμηθούν οι Άγιοι μένει στα λείψανά τους. Είναι φορείς χάρη τους τα λείψανα των Αγίων. Πάει και στις εικόνες τους. Όταν γίνει μια εικόνα και επιγραφεί στο όνομα ενός Αγίου, και η εικόνα φέρει τη χάρη του προσώπου. Είναι το πρόσωπο του Αγίου. Και πάει και στους τάφους των Αγίων. Γι' αυτό προσκυνάμε και τους τάφους των Αγίων. Και έτσι λοιπόν είναι μεγάλη ευλογία να έχουμε Άγια Λείψανα. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Έχω γράψει και μερικά ταπεινά κείμενα για τον Άγιο Γρηγόριο. Και ο Άγιος Γρηγόριος, επειδή είδε τον αγαπώ, μου έστειλε Άγιο Λείψανα. Και το έχω μεγάλη παρηγορία. Έχω και αυτό και ένα μεγαλύτερο τμήμα στο μοναστήρι. Και το θεωρώ μεγάλη ευλογία, γιατί μας επισκέφθηκε σωματικός. Έστω και αυτό το μικρό που έχει εδώ, να προσκυνήσετε. Και το άλλο Άγιο Λείψανα, το μεγαλύτερο που έχει Άρη των Ευωδία, είναι της Αγίας Ολυμπίας, η οποία ήταν ηγουμένη, μου φαίνεται 100 χρόνια πριν, στο μοναστήρι που φανερώθηκε μετά ο Άγιος Νικόλος, Ραφαήλ και Ειρήνη. Και εκεί, ποιος ξέρει τώρα, οι πειρατέ, οι Τούρκοι, δεν ξέρω ποιοι, την κάρφωσαν στην πόρτα της εκκλησίας και την επριώνησαν. Την εσταύρωσαν και την επριώνησαν. Ηγουμένη. Και τα Άγια Λείψανά της έχουν Άρη των Ευωδία. Ζητούμε τις ευχές και τις ευλογίες τους, να ζούμε κι εμείς με μετάνοια, με προσευχή, με ταπείνωση, για να έχουμε τη χάρη του Θεού και να νιώθουμε για τη χάρη του Θεού, και αυτή να είναι η παρηγοριά μας. Σας εύχομαι να περάσετε το υπόλοιπο της Αγίας Σαρακοστής με ειρήνη Χριστού, με ό,τι μπορείτε ο καθένας νηστεία, γιατί μπορείτε και όλοι, όσοι έχετε λόγους υγείας, θα κάνετε και μια μικρά χαλάρωση της νηστείας,
Όσοι δεν έχετε, καλά νηστεύετε, γιατί είναι ωφέλιμος και η νηστεία από υγιεινής απόψεως. Ναι. Και προσευχή να αποφεύγετε και την ελεηνή τηλεόραση, διότι πολλοί θα χαθούν από την τηλεόραση σήμερα. Όχι από τα καλά έργα, από τα ελεηνά. Ναι. Δεν είμαστε κατά τη τηλεόραση. Είμαστε κατά των ελεηνών που δείχνει η τηλεόραση. Εγώ δεν βλέπω ποτέ, αλλά από ό,τι ακούω από ανθρώπους που μου λένε. Ναι. Και κάνει πολύ μεγάλο κακό. Και εγώ έχω πει το εξής. Ίσως είμαι υπερβολικός, αλλά δεν μου το είπε κανείς ότι είμαι υπερβολικός. Λέω το εξής, ότι η τηλεόραση όπως είναι σήμερα, με τα προγράμματα που δείχνει, είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση του διαβόλου να γεμίσει την κόλαση. Διότι ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι που βλέπουν αυτά τα ελεηνά μετά κάνουν αμαρτίες. Παρωθούνται να κάνουν μεγάλες αμαρτίες. Μοιχείες και τα λοιπά. Τα οποία είναι μεγάλη αμαρτία. Γι' αυτό σας παρακαλώ, πατρικός, αδελφικός, να βλέπετε τα ευάρεστα εις τον Θεό. Ό,τι ευχαριστεί τον Θεό, αυτά να βλέπετε. Και να έχουμε όλοι ένα καημό, μη λυπήσουμε τον Χριστό σε τίποτα. Αυτό λέω και στους πατέρες πάνω. Πατέρες, προσπαθήστε, προσπαθούμε να μην λυπήσουμε τον Χριστό. Ούτε στο παραμικρό. Γιατί ο Χριστός μας είναι η ζωή μας, είναι η οδός μας, είναι η ανάστασή μας, είναι ο λυτρωτής μας. Δεν είναι μεγάλο κακό να λυπήσουμε τον Χριστό. Και αν τον λυπήσουμε ως άνθρωποι αδύνατοι, να μετανοήσουμε αμέσως. Και να είμαστε έτοιμοι, ή αδήποτε στιγμή ο Άγιος Θεός μας καλέσει, να είμαστε έτοιμοι για το αιώνιο ταξίδι. Το οποίο θα έρθει κάποτε για όλους μας, μικρούς, μεγάλους. Γιατί παίρνει και τους μικρούς, δεν παίρνει μόνο τους μεγάλους. Εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει πιο πολύ να ετοιμαζόμαστε. Εγώ τώρα έφτασα 66 ετών και είδα ότι μάζεψε το κουβάρι και πρέπει να ετοιμάζουμε. Αλλά και εσείς φαντάζομαι ότι σας απασχολεί το θέμα αυτό και πρέπει όλοι να ετοιμαζόμαστε για την αιωνιότητα. Να μας αξιώσει ο Θεός, να συναντήσουμε τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά και όλους τους Αγίους. Σκεφτείτε τι δόξα έχουν οι Άγιοι κοντά στον Χριστό, και εμείς να μας αξιώσει εδώ να δούμε και τον Χριστό μας και την Παναγία μας και τους Αγίους, διότι οι ψυχές των χριστιανών βλέπουν τα αιώνια αγαθά. Τώρα δεν έπρεπε να συνεχίσω, αλλά μια και το πω αυτό, να το πω και αυτό, να παρηγορηθείτε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μέγας πατήρ της Εκκλησίας, μέγας θεολόγος και σοφότατος άνθρωπος, λέει ότι μετά θάνατον και μέχρι Δευτέρα Παρουσία οι ψυχές των ευσεβών χριστιανών και βλέπουν και βλέπονται και παρακολουθούν. Και γι' αυτό προσευχόμεθα εμείς διαμέν τους αυτούς που ναι μεν ήσαν καλοί χριστιανοί, αλλά είχαν και κάτι ελλείψεις και κάτι ξέχασαν την εξομολόγηση και κάτι τέτοια, προσευχόμεθα να λάβουν ανακούφιση και συγχώρηση τελείαν. Γι' αυτό κάνουμε μνημόσυνα και λειτουργίες και λεημοσύνες. Δια δε τους ευσεβείς και αναρέτους, αυτοί είναι συγχωρεμένοι, κοντά στο Θεό είναι. Αλλά και αυτοί ωφελούνται, διότι χαίρονται όταν εμείς προσευχόμαστε για αυτούς. Το καταλαβαίνουν. Και λαμβάνουν περισσότερα δόξα από τον Θεό. Άρα λοιπόν και τους Αγίους βοηθάνε οι προσευχές μας και τους αμαρτωλούς, θα το πούμε έτσι, όλους βοηθάνε οι προσευχές μας. Και γι' αυτό πρέπει εμείς να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους μας. Και αυτή είναι η Αγία Παράδοση Εκκλησίας μας. Κάνουμε μνημόσια, κάνουμε κόλυβα, κάνουμε λειμοσύνες, κάνουμε θείες λειτουργίες. Όλα αυτά βοηθάνε τις ψυχές των κεκοιμημένων και θα βοηθήσουν και εμάς να φύγουμε αυτό το κόλυβο. Εγώ κάθε φορά που διαβάζω Τρισάγιο Μνημόσυνο βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και κοιμημένο και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Προκαταβολικός να έχω διαβαστεί λίγα. Γιατί πλέον ο παπάς ευλογάει τα γένια του. Σαν καλός ποιητής πάει διαβασμένος.